Τσιγκινίδικες βλέπω, Βάσια. Δεν τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο είχε πολύ ωραία φωνή, αλλά ερμήνευε πραγματικά ως ηθοποιός τα τραγούδια. Mm. Ήτανε πολύ σπουδαία και η καρδιά της και η ψυχή της φαίνεται πολύ σε αυτό το απόσπασμα που προβάλλατε. Πραγματικά η καρδιά την χαρακτήριζε, Βάσκια, και εσύ που την έζησες από κοντά μπορείς να το επιβεβαιώσεις και τα λόγια σου τώρα και η συγκίνησή σου το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή τα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια σου αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι πραγματικά αποχαιρετάς τη Μέρη Χρονοπόλου που ήταν η ψυχή της αυτή που είδαμε στο σπίτι με το Μέγα και που είδαμε και σε όλες τις ταινίες και όλα αυτά τα χρόνια. Βάσκια, εσένα μια μεγάλη καρδιά. Βάσκια μου, τι συμβουλή σου είχε δώσει τότε που εσύ ήσουν στο ξεκίνημά σου και εκείνη ήταν ήδη καθιερωμένη και κάνατε τα χειροκροτήματα? Μου έλεγε να μην εφησυχάζω ποτέ, ότι είναι μια πολύ σκληρή δουλειά που κανείς δεν αναγνωρίζει τίποτα ποτέ σε κανέναν και να μου λέγει μη δέσεις το γαϊδαρό σου ποτέ. Και κάναμε και συζητήσεις έτσι πιο γυναικείες. Και πόσο δίκιο είχε, Βάσια. Πόσο δίκιο είχε. Ναι. Βάσια μου, ναι. Επειδή έχει συγκινηθεί και εσύ πολύ και είναι και δύσκολες οι στιγμές, θα σε αποδεσμεύσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να σου ευχηθώ και χρόνια καλά. Πολλά από τον αέρα, γιατί χθες είχες τα γενέθλιά σου. Οπότε έτσι είναι η ζωή. Χρόνια πολλά. Από τη μία γενέθλια, από την άλλη ο θάνατος, όλα είναι μέσα στη ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου. Θα είναι πάντα παρούσα, γιατί άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Να είσαι καλά, Βάσκια μου, και με αυτά τα λόγια θα πάμε να υποδεχθούμε